Στο γήπεδο του Πανεπιστημίου, ένα παιχνίδι με μεγάλο ενδιαφέρον μεταξύ της Μινωικής και του Ανθεστίωνα. Οι δύο ομάδες στη σέντρα για την έναρξη του αγώνα. Ο Ανθεστίων που προσπάθησε να μπει δυνατά, πολύ ωραία προσπάθεια από τον ιδιαίτερα Ορεξάτο με Μοτσέλα. Το σούτ όμως πέρασε out στο 13ο λεπτό. Στο 15ο το γύρισμα, το αυτογκόλ με το οποίο πήρε προβάδισμα η Μινωική από τον Γιαπετζάκη. Μετά την παράλληλη σέντρα του Αποστολάκη έγινε το 1-0 με αυτόν τον τρόπο για την ομάδα της Φορτέτσας. Ωστόσο, ο Ανθεστίων θα ξεδίπλωνε στο χορτάρι τις αρετές του στη συνέχεια. Εδώ μια φάση διαρκείας. Κοιτάξτε τι μπορεί να γίνει στο ποδόσφαιρο. Εκπληκτική φάση. Δεν μπορούσε να φύγει μπάλα από τα καρέ της Μινωικής. Προσπάθειες Τρουλάκη με Μοτσέλα. Ξανά Τρουλάκη στο 1-1 για τον Ανθεστίωνα. Ο έμπειρος παίχτης στο τέλος δεν θα μπορούσε να αστοχήσει. Το 1-1 για την ομάδα του Τραψανού και οι πανηγυρισμοί. Σε ένα παιχνίδι που είχαν σταθεί οι φιλοξενούμενοι άτυχοι όσο το σκόρ ήταν στο 1-0. Ανθεστίων που μπήκε δυνατά και στο δεύτερο μέρος. Ατομική προσπάθεια του Τρουλάκια στόχησε στο 50. Η ομάδα του Τραψανού που συνέχισε με το πόδι στον γκάζι έφτασε σε δεύτερο γκολ στο 51. Με Μοτσέλα σκόρερ μαζί με τον Τρουλάκη ήταν ούτως ή άλλως αυτό το μάτς οι μεγάλοι πρωταγωνιστές και στα περισσότερα παιχνίδια είναι οι παίχτες που δίνουν βαθμούς στην ομάδα του Θαψανού. Το 1-2 θα μπορούσε να γίνει και 1-3 στη συνέχεια, ωστόσο στο 54 σημάδεψε το δοκάρι ο Τρουλάκης. Πολύ όμορφη η προσπάθειά του. Ο Ανθεστίων είχε επιβάλει το δικό του ρυθμό στο μάτς, στο γήπεδο του Πανεπιστημίου. Η Μινωική δεν μπορούσε να αντιδράσει, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Οι φιλοξενούμενοι είχαν τη μια ευκαιρία μετά την άλλη. Στο 61, Τρουλάκης με Μοτσέλα, η προσπάθειά τους έφτασε στον Ψαρουλάκη όμως, ο οποίος απέκρουσε. Η Μινωική θα μπορούσε να πετύχει κάτι στη συνέχεια, όμως ο Τσομπανάκης πρόλαβε τον Νικολάε. Άλλη μια καλή στιγμή για τον Ανθεστίωνα στο 67 με Μοτσέλα αστόχησε. Φάουλ για τη Μινωική. Σε αυτήν εδώ τη φάση ο Μητρόπουλος προσπάθησε από κοντά. Δεν έγινε όμως το 2-2 αφού απέκρουσε ο Χρονάκης στο 69. Το παιχνίδι είχε φάσεις κυρίως από πλευράς Ανθεστίωνα. Εδώ μια καλή στιγμή με το σούτ του Κεφάκη. Κεφάκης που κι αυτός από ένα σημείο και μετά έγινε απειλητικός. Άλλη μια προσπάθεια στο 70. Η Μινωική με την δική της πλευρά πιο αδύναμη στο μάτς. Είχε όμως τη μεγάλη στιγμή και το δοκάρι με το Ρουμελιώτη στο 76. Ένα παιχνίδι στο γήπεδο του Πανεπιστημίου που όσο περνούσαν τα λεπτά φαινόταν ότι ο Ανθεστίων δύσκολα θα έχανε τη νίκη. Ωστόσο, όσο έμενε το 1-2, κανείς δεν θα μπορούσε να είναι σίγουρος. Εδώ, σε αυτή τη φάση, ο Μεμοτσέλα, μεγάλος πρωταγωνιστής, έκλεψε την μπάλα και έβαλε τη σφραγίδα του με το τελικό 1-3. Με αυτό το γκολ, όλα ουσιαστικά είχαν κρυθεί στο 23ο λεπτό το γκολ. Μπορούμε να πούμε τελικά δικαίως ιτηθήκαμε. Εμείς πληρώνουμε τις πολλές απουσίες και τους τραυματισμούς που έχουμε τον τελευταίο καιρό από καλούς και έμπειρους προσφεστές και νομίζω ότι πληρώνουμε και την απειρία κάποιων νέων παιδιών. Εντάξει, είναι από την αρχή της χρονιάς είχαμε πει ότι θα πάμε νέα παιδιά, τα έχουμε αυτά. Την απειρία που πληρώνουμε τώρα θεωρώ ότι θα πάρουμε σε εμπειρία μετά από λίγο καιρό. Συγχαρητήρια στον Ανθεστίωνα για τη δίκαιη νίκη του. Σίγουρα αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά γιατί παρότι κάποιες σημαντικές απουσίες που είχαμε και αλλαγές προσώπων πάνω στο σύστημα δείξαμε ότι ανταποκριθήκαμε. Παίζαμε μια πολύ καλή ομάδα, μια ομάδα που έχει αλλάξει από πέρσι. Παρ' όλα αυτά, λόγω του προπονητή τους παραμένει δυνατή σε μια δύσκολη έδρα που δύσκολα παίρνανε από εδώ πέρα οι ομάδες. Είναι σίγουρα μια πολύ σημαντική νίκη. Συνεχίζουμε, έχει πολύ δρόμο ακόμα το πρωτάθλημα.